Συλλαλητήριο για την στήριξη της κυβέρνησης στις 16 ή 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί και στην Πάτρα με σημείο συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου. Με αφορμή τις πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης, η οποία σε ένα πολύ θετικό δρόμο αμφισβήτησε την πολιτική της λιτότητα, αμφισβήτησε τα μνημόνια και την Τρόικα, και μετά από τις πρώτες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών είχαμε μια άγρια επίθεση από τη μεριά των Ευρωπαίων εταίρων μας, με απειλές και με προειδοποιήσεις. Τότε ένας μεγάλος αριθμός φίλων από το διαδίκτυο θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να αναβιώσουμε τις κινητοποίησεις από τα κάτω, από τις δράσεις, από τις πλατείες, όπως κάναμε από το 2011, σε μορφή, από τη μία, πίεσης, να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι δεν είναι μόνο μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται από πίσω, υπάρχει πίσω και κόσμος, όλος αυτός ο κόσμος από το 2011 κινητοποιείται ενάντια στα μέτρα τα οποία επιβαλόντουσαν, τα οποία οδήγησαν στην εξαθλίωση εκατομμύρια Ελλήνων. Τώρα αυτός ο κόσμος απαιτεί αυτή η κυβέρνηση να μην κάνει πίσω. Μέσω του διαδικτύου οργανώνονται οι πολίτες και στην Πάτρα με σκοπό την στήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και θα διαπραγματεύεται τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Θέλουμε όμως και θεωρούμε ότι ο κόσμος θα πρέπει από τα κάτω να συμβάλλει στην πολιτική της κυβέρνησης και να φέρει με προτάσεις της και με προτάσεις του να έρθει να μιλήσει με την κυβέρνηση, γιατί δεν θεωρούμε ότι η δημοκρατία είναι μια φορά στα 4 χρόνια ψηφίζεις, είναι η συνεχής παρέμβαση από τα κάτω. Στις 17 λοιπόν Φεβρουαρίου. 17 Φεβρουαρίου είναι το κάλεσμα. Είναι ανάλογο κάλεσμα, υπάρχει για την πλατεία Συντάγματος και το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. Γίνει στις 16, αλλά θα το δούμε αυτό τελευταία στιγμή. Εξαρτάται πότε θα γίνει το Eurogroup και πότε θα λήξει η συγκεκριμένη διάσκεψη. Το Eurogroup ξεκινάει στις 16 του μηνός, θα ολοκληρωθεί στις 17 είναι οι πληροφορίες μας. Μεταξύ 16 και 17 θα έλεγα. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.